Ο Μαραθώνιος ο τέταρτος ξεκίνησε ήδη τις διαδικασίες του τον Απρίλιο του 2019. Πράγματι, φέτο είμαστε πιο ενωμένοι, φέτο είμαστε πιο οργανωμένοι και πιστεύω εκτός από ένα χανιώτικο γεγονός που φάνηκε να είναι στην αρχή, νομίζω ότι έγινε παγκρίτιο και ευελπιστούμε να ξεκινήσει μια διαδικασία από φέτο να γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός, αν βέβαια και τα οικονομικά και των Δήμων και της Περιφέρειας καταφέρουν να είναι τα επόμενα χρόνια καλύτερα, που να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμη πιο πολύ μια τέτοια δραστηριότητα. Ο Μαραθώνιος δεν είναι ένα αθλητικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που προσελκύει κόσμο και αναδεικνύει την Κρήτη και τα Χανιά που γίνεται. Αλλά συγχρόνως είναι και ένα πολιτιστικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που θέλουμε να δείξουμε την παρέμβασή μας με ό,τι όφελος έχει αυτή η δραστηριότητα, υποστηρίζοντας το περιβάλλον. Πρέπει να δείχνουμε συγχρόνως την αλληλεγγύη μας σε μια κοινωνία που τα τελευταία χρόνια έχει προβλήματα. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτούμε, βοηθούμε, δείχνοντας όμως πιο πολύ τη διάθεση και την πολυδιάστατη μορφή που θέλουμε να έχει ο Μαραθώνιος για τα Χανιά. Βοηθούμε τα σωματεία, τα χανιώτικα, που, τα ιδρύματα που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης. Έτσι λοιπόν οι Δήμαρχοι, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αλλά και οι εθελοντές και οι υπηρεσίες όλες, να μην τις αναφέρω μια-μια, νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τον τέταρτο Μαραθώνιο να τον βγάλουμε έξω από την Κρήτη. Τον έχουμε βγάλει στην άλλη Ελλάδα, νομίζω ότι με τη βοήθεια του κυρίου Παπαποστόλου και με την έντονη παρουσία του ΣΔΙΤ Χανίων, που όντως βοηθάει και ήταν και η ιδέα του, με αναφορά στον Ειρηναίο Γαλανάκη, που είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα. Δεν είναι μια προσωπικότητα που μένει στα στενά όρια της Κρήτης της Ελλάδας, γιατί ξέρετε έχει υπηρετήσει και σε άλλες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε την πρωτεύουσα του Μαραθώνιου τα Χανιά, την Κρήτη, και να αναδειχθεί η Κρήτη με όλα αυτά τα καλά και να δώσουμε τέτοιες δράσεις που θέλουμε να δώσουμε. Είναι η τέταρτη χρονιά που θα γίνει ο Μαραθώνιος Κρήτης αφιερωμένος στη μνήμη του μακαριστού κυρίου Γαλανάκη Ειρηναίου, του επισκόπου, το πρώην επισκόπου Κισάμου και Σελήνου, μιας προσωπικότητας η οποία είχε διεθνή εμβέλεια, αλλά πάνω απ' όλα είχε αναδείξει ένα ισχυρό κοινωνικό πρόσωπο της Εκκλησίας. Θα πω ότι στα πλαίσια αυτά υπάρχουν δράσεις οι οποίες είναι και τη μέρα του Μαραθωνίου, αλλά είναι και τις προηγούμενες μέρες του Μαραθωνίου. Όπως είναι η κοπή του κόκκινου της ελιάς από την αρχαία ελιά του Βουβών, ένα πλέον Ολυμπιακό δέντρο καθιερωμένο και στην Ολυμπιακή, θα έλεγα, συνείδηση σε εισαγωγικά τη λέξη και της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και στα πλαίσια των εκδηλώσεων που γίνονται κάθε 4 χρόνια με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βέβαια της λαβαδοδρομίας, η οποία ξεκινάει από τα δύο άκρα, από την Κίσαμο και μέσω του Πλατανιά φτάνει στα Χανιά και από τον Αποκόρονο φτάνει και πάλι στα Χανιά. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες σηματοδοτούν και μια διαφορετικότητα στο Μαραθώνιο της Κρήτης, πέρα από ένα δρομικό γεγονός, όπου αναδεικνύει στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την πολιτισμική μας ιστορία, αλλά και με την περιβαλλοντική μας συνείδηση σε ό,τι αφορά θέματα που αφορούν και το κοινωνικό μέρισμα που είδατε φέτος ότι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, αλλά και σε σχέση και με τη διατήρηση της ιστορίας μας. Επίσης, για άλλη μια φορά, στα πλαίσια που οι θεσμικοί φορείς στηρίζουν αυτό το γεγονός και ο Δήμος Πλατανιά οικονομικά ενισχύει με το ποσό το οποίο έχει προκαθοριστεί από την Αρμονική Επιτροπή την οικονομική ενίσχυση της διοργάνωσης του συγκεκριμένου γεγονότος. Και κλείνοντας, να πω ότι αυτή η προσπάθεια που τη βλέπουμε και είναι μια προσπάθεια φορέων θεσμικών, όπως είναι η Περιφέρεια, η Δήμη του Νομού, η παραγωγική φορείς του νομού, το επιμελητήριο, ο Συλλόγος Ξενοδόχων, αλλά το ΚΤΕΛ Χανίων, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είναι πίσω από επιχειρήσεις που είναι χορηγοί ή και φορείς όπως είναι το Δασαρχείο ή ο ΔΔΕ, έχει ένα αποτέλεσμα ολοκληρωμένο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και σαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και αυτό συζητήσαμε και προηγουμένως στην συνεδρίαση που προηγήθηκε, ότι έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Και με την αρχική ιδέα του Συλλόγου Δρομέων, που εξακολουθεί και έχει το βασικό λόγο στη διαδικασία, αλλά και πάνω απ' όλα την τεχνική υποστήριξη που έχουμε από την τεχνική ομάδα, το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο και μεγαλύτερο κάθε φορά από την προηγούμενη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο τέταρτος Μαραθώνιος
δίνει για άλλη μια χρονιά τη δυνατότητα σε όλους τους θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς να αποδείξουν για μια ακόμα φορά ότι όταν όλοι μαζί συνθέτουμε και συνεργαζόμαστε, φέρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μια διοργάνωση η οποία έχει γίνει πλέον πανελλαδική, φιλοδοξούμε να την κάνουμε παγκόσμια. Μέσω αυτής της διοργάνωσης, που είναι αναφισβήτητα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην Κρήτη μας, προσπαθούμε και περνούμε μηνύματα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω τουριστική προβολή του τόπου μας, με την ανάδειξη της πολιτιστικής και της γαστρονομικής κουλτούρας του τόπου μας και έτσι να μπορέσουμε την Κρήτη μας, τα Χανιά μας, να τα κάνουμε τόπο πρώτου προορισμού. Ο Δήμος Αποκορώνου συμμετέχει ενεργά χρηματοδοτώντας την διοργάνωση αυτή, αλλά θα έλεγα ότι σηματοδοτεί με το δικό του τρόπο, ανεξίτηλο τρόπο, τη συνδιοργάνωση αυτή, μιας και η δάδα που ανάβει εκεί που γεννήθηκε το φως, ο μακαριστός μεγάλος ιεράρχης της Ορθοδοξίας μας, ο Ειρηναίος Γαλανάκης, παίρνει λοιπόν το φως από εκεί για να το φέρει να ανάψει το φως του Μαρδονίου Κρήτης. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το γεγονός αυτό κάθε χρόνο να γιγαντώνεται και να πάρει το παγκόσμιο χαρακτήρα που όλοι επιθυμούμε. Το Επιμελητήριο Χανίων πάντα αρρωγό σε κάθε προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη και του Μαραθωνίου. Συμμετάσχουμε στον 4ο Μαραθώνιο Κρήτης και ευελπιστούμε ότι θα γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Την ιδέα και την υλοποίηση αυτού πραγματικά του οράματος ήταν μια προσπάθεια όλων των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας. Απλά εμείς έτυχε να είμαστε μπροστά, πρόεδροι, δεν ξέρω από τι άλλο πόστο, και το προχωρήσαμε και φυσικά, όπως είπατε κι εσείς, εάν δεν υπήρχαν εδώ όλη η τοπική κοινωνία από τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς, τους θεσμικούς φορείς όλους, σίγουρα δεν θα μιλούσαμε σήμερα για αυτά τα πράγματα. Το όνειρό μας, εμάς που είδαμε να υλοποιείται τώρα και να παίρνει σάρκα και οστά και να παίρνει πια διαστάσεις τεράστιες, αυτό μας έχει δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις και πρέπει εμείς να φανούμε αντάξιοι. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, εμείς πιστεύουμε ότι η Κρήτη σαν τόπος και προορισμός, ο Μαραθώνιος σαν αγώνα και αθλητική διαδρομή, είναι από μόνο του μια πρόκληση και μια μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία που όλοι οι απανταχού δρομείς και επισκέπτες θα ήθελαν να ζήσουν. Να αναφερθούμε λοιπόν εμείς στις προσπάθειες που κάνουμε φέτος, είναι ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και δυναμισμό στην προβολή του Μαραθωνίου μας και της Κρήτης γενικότερα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να γνωρίζετε, έχουμε την ουσιαστική συνδρομή του World Marathon, της Ένωσης Ξενοδόχων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιαννούλη, τα γραφεία και τα μεγάλα πρακτορία τουρισμού. Η προωθητική αυτή προσπάθεια επικουρικά ενισχύεται με εξειδικευμένες εταιρείες θεματικού αθλητικού τουρισμού, παρουσία σε εκθέσεις, με γνωσμένες αθλητικές ιστοσελίδες, μέχρι και τον Εθνικό Κύρκα της Νέας Υόρκης. Όμως αναπόσπαστος και σημαντικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια και τα τοπικά, παύλα κρητικά, παύλα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια εννοείται ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε δίπλα μας, εάν δεν είχα πιστέψει σε αυτό η τοπική αυτοδιοικητική θεσμή όπως προείπα, η κοινωνική φορείς, ο απλός πολίτης, η χορηγή μας, με πρώτο τα νερά Σαμαριά τον κύριο Αποστολάκη, την ΑΝΕΚ, τη ΔΔΕ, τη ΔΕΗ και τόσους άλλους. Καλούμε λοιπόν όλους σε συστράτευση και συνεργασία για να μεγαλώσουμε αυτή τη γιορτή, την αθλητική γιορτή της Κρήτης, δηλαδή το Μαραθώνιο Κρήτης. Εμείς με την πρωτοβουλία που πήρε ο ΣΔΙΧ και με τους συνεργάτες μου βάλαμε τις βάσεις και φαίνεται ότι αυτό που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο, μπορεί να αποτελεί ένα ακόμα κρίκο σε αυτό που ζείτε στον θεματικό αθλητικό τουρισμό. Και μάλιστα η ημερομηνία η οποία επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία. Επιλέχθηκε μετά από επικοινωνία και συναντήσεις και συνομιλίες μαζί σας, πριν μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η επίσημη τουριστική περίοδο της περιοχής των Χανίων. Είπε και ο πρόεδρος εδώ ότι αυτές οι μεγάλες προσπάθειες θέλουν πολλούς και επειδή στη χώρα μας δεν χαρακτηριζόμαστε οι πολλοί να είμαστε στην ίδια κατεύθυνση, θέλουν πολλούς στην ίδια κατεύθυνση, στον ίδιο στόχο.
Το λέω αυτό γιατί πράγματι πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσουμε οτιδήποτε φτιάχνουμε την επόμενη στιγμή. Κόποι δηλαδή χρόνων μπορεί να πάνε υπερπίστεως που λέω κι εγώ. Εδώ όμως ευτυχήσαμε να έχουμε τους θεσμικούς φορείς, τους είδατε, τους ακούσατε, να έχουμε τους εθελοντικούς φορείς, να έχουμε τους χορηγούς, να μην ξεχάσουμε πέρα από την ΕΤΑΝΑ που είναι πράγματι ένα όχημα τεράστιας δυναμικής για μας, μην ξεχάσουμε το ΚΤΕΛ, μην ξεχάσουμε το ξενοδοχείο το Κίδων που εδώ μας φιλοξενεί και είναι ενταγμένο προφανώς στην Ένωση Ξενοδόχων, αλλά είναι από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε το επιμελητήριο, το οποίο και αυτό είναι ένας φορέας της επαγγελματικής τάξης που είναι κοντά μας. Πρέπει να πω ότι η πολυσυμμετοχική διαδικασία που λέγεται Μαραθώνιος και έχει και το brand name να λέγεται Μαραθώνιος Κρήτης, από μόνο του, ανά τον κόσμο, είναι κίνητρο. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι με τα λίγα μέσα, γιατί όλα αυτά δομούνται σε βάσεις, σε θεμέλια, τα οποία εμείς με τη βοήθεια σας αποκτήσαμε, καταφέραμε να είχαμε 45 συμμετοχές από το εξωτερικό. Τώρα, 4 μήνες πριν και παραπάνω από 4 μήνες από τη διοργάνωση, οι συμμετοχές έχουν τετραπλασιαστεί. Οι μισές δε από αυτές είναι από μόνοι τους. Δηλαδή από στόμα σε στόμα ότι κάποιοι ήρθαν εδώ, οι Πολωνοί ή έτσι αλλιώς, γιατί μέσα στους νικητές, άμα θα δείτε και στις φωτογραφίες μας, έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Έχουμε λοιπόν η μισή να είναι από μια μεγάλη πλατφόρμα που υπάρχει ανά τον κόσμο και σπορσονάρει αγώνες και η μισή είναι από μόνοι τους. Άρα ξεκινάμε από μια βάση ότι ο Μαραθώνης, γιατί ο Μαραθώνης δεν είναι εύκολη υπόθεση, οι παράλληλοι αγώνες πράγματι έχουν μια άλλη δυναμική, θα πλαισιώσουν το τοπικό δυναμικό και είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει πολύ μεγάλος ο Μαραθώνιος. Να έχουμε εισερχόμενο τουρισμό, αθλητικό τουρισμό γύρω από το Μαραθώνιο. Νομίζω τα είπε και ο Πρόεδρος. Πρέπει να συμπληρώσω ότι εκτός από τον Ειρηναίο Γαλανάκη και την πολύ μεγάλη αξία την οποία έχει για σας εδώ, για μας αλλά και για το Μαραθώνιο, έχουμε αφιέρωση στο Σμιναγό Κώστα Ηλιάκη στα 10 χιλιόμετρα, που και αυτό είναι ένα δείγμα της γραφής, της αξίας και της αντίληψης και σε κοινωνικά αλλά και σε εθνικά θέματα. Πέρσι ευτυχήσαμε να έχουμε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να έχει παρουσία εδώ και μάλιστα φιλοξενήθηκε στο εξαιρετικό ξενοδοχείο σας, κυρία Δημητράκη. Επίσης, πρέπει να πω ότι είχαμε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έναν ουλαμό, που λένε αυτοί, 30 ατόμων που συμμετείχαν στον Ηλιάκιο δρόμο και βέβαια εξακοντίστηκε η εικόνα μας από το λιράρι, τον δικό σας λιράρι από την Ιεράπετρα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, τα social media και από μόνα τους δημιουργούν την είδηση και μπήκε σε χιλιάδες σπίτια. Αποτέλεσε ένα απίστευτο γεγονός ότι τερματίζοντας ο Λιράρης αφιέρωσε τον Μαραθώνιο που έτρεξε με τη λύρα του και με αυτά τα εξαιρετικά λόγια, τα οποία είναι και μια προμετωπίδα στον απολογισμό μας που κάναμε για τον Μαραθώνιο της Κρήτης. Να μην ξεχάσω, και θα ήταν αδυναμία μου να ξεχάσω, ότι είναι από τους λίγους στην Ελλάδα μαραθωνίους που χαρακτηρίζονται πράσινοι μαραθώνοι, που έχουν και το αποτύπωμα, το οικολογικό το αποτύπωμα του περιβάλλοντος. Και μάλιστα οι δράσεις, ακούσατε ότι την Κυριακή είναι η πρώτη δράση δεντροφύτευσης και βέβαια ακολουθεί η δεύτερη που θα είναι προφανώς και μεγαλύτερη, γιατί είχε δεσμευτεί η Οργανωτική Επιτροπή ότι όσοι έχουν συμμετοχή, τόσα δέντρα θα φυτευτούν σε περιοχές που εσείς, η περιφέρεια, το δασαρχείο, οι αρμόδιοι φορείς θα επιλέξετε και θα καθοδηγήσετε. Μάλιστα, ο Πρόεδρος, από ό,τι ξέρω, έχετε κάνει όλες τις προεργασίες όσον αφορά να γίνει η ενέργεια αλλά και να ζήσει η ενέργεια. Γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πολλά πράγματα τα ξεκινάμε και δεν τα ολοκληρώνουμε. Πρέπει να πω, για να μην, είμαι, να μην αδικήσω την περιφέρεια, την κυρία Ζωμπανάκη, που είναι ένας από τους συνεργάτες, ένας κρίκος, πέρα από την γραμματική υποστήριξη που έχουμε εμείς και ο ΣΔΙΧ, είναι ένας κρίκος πολύ σημαντικός, είναι ο άνθρωπος ο δικός μας στην περιφέρεια και επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, τελειώνοντας, πρέπει να σας πω ότι ήδη ο ΕΟΤ στην πλατφόρμα του και πέρσι και φέτος κάνει ανάρτηση στο Visit to Greece των Μαραθώνιων των Χανίων και βέβαια όλες αυτές οι δράσεις που ακούσατε
και θα μπορούσα να σας μιλάω για πάρα πολλές ώρες. Θα οδηγήσουν, αν έχουμε υπομονή και έχετε υπομονή, και τα επόμενα χρόνια θα οδηγήσουν να γιγαντώνεται η ιστορία που λέγεται Μαραθώνιος. Και ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο το αγώνισμα του Μαραθωνίου, είναι και η συμμετοχή όλων. Δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητα δυναμικής και δυνάμεων να συμμετέχει οποιοδήποτε και με οτιδήποτε δυνατότητα έχει, δηλαδή είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, είτε είναι αμαία, είτε είναι πρωταθλητής, δίνει τη δυνατότητα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό πέρσι είχαμε 2.500 συμμετέχοντες. Όταν μιλάμε για συμμετέχοντες, πρέπει να σκεφτούμε και τα συνοδευτικά πρόσωπα που είναι τουλάχιστον ένα πλάς από τις μελέτες που έχουμε κάνει. Δηλαδή είχαμε τουλάχιστον 3.000 συνοδευτικά πρόσωπα, συν φιλάθλους, θεατές, συν όλοι εμείς. Άρα είναι ένα πολυσυμμετοχικό, ένα πολύβουο και μάλιστα είναι ένα γεγονός που έχει μόνο χαρά. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, την οποία γι' αυτό ανέφερα την κυρία Ζωμπανάκη, που η εκπαιδευτική κοινότητα δίνει το μήνυμα, το δωρεάν, γιατί πολλοί λένε «Μα η συνδρομή πού πάει και πώς πάει η συνδρομή». Οι μισές από αυτές που σας είπα οι συνδρομές και οι μισές από τις συνδρομές των 3.500 που είναι ο στόχος της χρονιάς που μας έρχεται είναι δωρεάν. Και είναι το κοινωνικό μέρισμα, πέρα από τη δεντροφύτευση, πέρα από τη στήριξη κοινωνικών φορέων, είναι στα παιδιά μας, στα παιδιά σας. Είναι η διαβίου άσκηση, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει η τοπική κοινωνία στη νεολαία, στον αθλητισμό που δεν έχει ανταγωνισμό, στον αθλητισμό που έχει μόνο νικητές. Και όταν μπουν στο τρυπάκι, με συγχωρείτε για την έκφραση, της άθλησης, όσο και να μεγαλώσουν, το λέω για τους κυρίους που τρέχουν, γιατί εγώ βάζω τους άλλους να τρέξουν και δεν προλαβαίνω να τρέξω. Το καλό είναι και τα δύο. Ναι, το καλό είναι και τα δύο. Δεν βγαίνουν από εκεί. Και η κυρία Δημητράκη ξεκίνησε να τρέχει από ό,τι ξέρω και ετοιμάζεται για το πεντάρι την χρονιά αυτή ή το δεκάρι. Τον κύριο Γιαννούλη θα πάμε. Τον κύριο Γιαννούλη και όλους μας. Λοιπόν, να μην σας φάω το χρόνο σας. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει να εμβαθύνει σε απολογισμούς, σε οτιδήποτε υπάρχουν στο γραφείο Μαραθωνίου, υπάρχουν και οι άνθρωποι να σας ενημερώσουν, να σας εξειδικεύσουν οτιδήποτε. Οπλιστείτε με κουράγιο, αγκαλιάστε την Οργανωτική Επιτροπή και τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα κοντά σας, γιατί εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε, και να είστε σίγουροι ότι ο στόχος θα δικαιώσει όλους. Αυτόν τον στόχο τον βάλαμε σε ανύποπτο χρόνο, να πω λίγο να ευλογήσω και τα γένια μου, σε ανύποπτο χρόνο, γιατί εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από τους περισσότερους από εσάς, για τον αυθεντικό Μαραθώνιο. Και σήμερα διώχνουμε κόσμο. Βουλιάζει η Αθήνα από δρομής από όλο τον κόσμο και από Έλληνες δρομής. Φτάσαμε να έχουμε 55.000 συμμετοχές, ασύλληπτο νούμερο, τότε που ξεκινήσαμε, και μάλιστα και μέχρι και την Ολυμπιάδα ήταν ασύλληπτο το νούμερο. Και σήμερα μας βάζουν μέσον, και εμένα και την κυρία Αποστολούμη, η οποία είναι ο άνθρωπος ο δικός μου και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μαλώνω συνήθως, η οποία είναι η υπεύθυνη στην αφετηρία του Μαραθωνίου, μας βάζουν μέσω να τους γράψουμε στο Μαραθώνιο. Κλείσαμε τις εγγραφές 2 μήνες πριν στις 18.500 μαραθωνοδρόμους. Οι 11.000 στα 18.500 από το εξωτερικό. Διαμονή στην Αθήνα μία εβδομάδα οικογενειακός. Απίστευτα εκατομμύρια ευρώ στην Αθήνα, στο κέντρο, στα ξενοδοχεία, από την παραλία μέχρι το Μαραθώνα. Και βέβαια, φέτος είχαμε και το τραγικό, και να κλείσω με αυτό, γεγονός της απίστευτης συγκυρίας με το δυστύχημα που έγινε στο μάτι. Και το λέω δυστύχημα γιατί όταν είσαι ένας φορέας όπως είμαστε εμείς και κάνουμε το Μαραθώνιο, ξέρετε πόσα πράγματα πρέπει να έχουμε προσέξει, να έχουμε μελετήσει, να έχουμε οργανώσει και τι εναλλακτικά σχέδια όταν κλείνουμε την πόλη και είμαστε στο δρόμο σε 42 χιλιόμετρα, απίστευτα. Οι συγκυρίες είναι αυτές που δημιουργούν το ατύχημα. Και στο μάτι που το ζήσαμε και το τιμήσαμε φέτος οι μαραθωνοδρόμοι μας, ήταν από όλους, μα από όλους, λάθη. Δεν υπήρχε ούτε ένας από αυτούς που ενεπλάκησαν που να μην κάνει λάθος. Από τις καιρικές συνθήκες, από τους ανθρώπους, από τις υπηρεσίες, όλοι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πριν περίπου 40 ημέρες είχαμε συναντήσει στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων το Σύλλογο Δρομιών Υγείας. Όπως προαναφέρθηκε, πράγματι εγώ εντυπωσιάστηκα, αλλά πιστεύω όλο το Συμβούλιο, από το πάθος, την πίστη και το όραμα του Προέδρου, του κ. Λαγουδιανάκη, και όλου του Συμβουλίου φυσικά. Και δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη από το να ταυτιστούμε άμεσα με αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο πρόκειται να γίνει. Είναι γνωστό ότι υπήρξε μια σταδιακή επιτυχία τα προηγούμενα 3 χρόνια. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων το στηρίζουμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι δίνει το μήνυμα
της ευζοίας και για την ποιότητα ζωής, αλλά και αμιγώς τουριστικά να το δούμε. Ήταν εντυπωσιακά τα νούμερα, κάνω παρένθεση, που ανέφερε ο κύριος Παπαποστόλου. Αμιγώς λοιπόν τουριστικά να το δούμε. Συμβάλλει στην εξωστρέφεια του τόπου, συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών και γενικότερα στο άνοιγμα του νομού Χανίων, του τόπου μας, προς το εξωτερικό. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τα μέλη μας, γίνονται επί του πρακτέου δηλαδή πλέον, γίνονται ειδικές τιμές για τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον μαραθώνιο, ενώ παράλληλα έχουμε βάλει στο ψηφιακό ημερολόγιο της Ένωσης Ξενοδόχων για τα σημαντικά γεγονότα που πρόκειται να γίνουν στο νομό Χανίων και το συγκεκριμένο γεγονός, το μαραθώνιο. Αυτό το έχουμε κάνει στη συνεργασία με τη Marketing Greece και έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Θέλω να ευχηθώ να είναι ένα επιτυχημένο γεγονός. Είμαι απολύτως βέβαιος, γνωρίζοντας και τους ανθρώπους πίσω από το μαραθώνιο, είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα και πραγματικά θα έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από όλη αυτή τη διοργάνωση, είναι η εγγύηση της επιτυχίας και του αποτελέσματος που έρχεται κάθε χρόνο και που φέτο από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ καλύτερο. Ο ΔΕΔΙΕ και η μητρική εταιρεία ΙΔΕΗ, εταιρείες που κι αυτές χρόνια τρέχουν να προλάβουν τα γεγονότα και τις εξελίξεις, είναι μέσα στο κοινωνικό ιστό και στο πλαίσιο της εταιρικής ιονικής ευθύνης, είναι χορηγοί και η μητρική εταιρεία ΙΔΕΔΙΕ και η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΙΕ είναι συμπαραστάτες αυτής της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο επίσης αυτό θα δώσει και μία παρουσίαση η πανευρωπαϊκά βραβευμένη χοροδία της ΔΕΗ-ΔΕΔΙΕ. Θα δούμε την Παρασκευή, το Σάββατο, παραμονή ή προπαραμονή. Μια χοροδία που αποτελείται από 45 χοροδούς με επίκαιρα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους, να είμαστε όλοι μια ομάδα δυνατά να ανεβάσουμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια την διοργάνωση αυτή. Πράσινη αποστολή, ο Μαραθώνιος της Κρήτης και για το 2019 βρίσκεται σε πράσινη αποστολή και εκτός από τις αθλητικές και πολιτιστικές του δραστηριότητες, υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών με στόχο την προστασία της διατήρησης και της βιοποικιλότητας της Κρήτης. Ουσιαστικά, η βιοποικιλότητα της Κρήτης είναι πολύ μεγάλη και πολυπίκυλη και βέβαια έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο στόχο. Έχουμε δώσει έμφαση στις δασικές εκτάσεις. Κάθε φορά, πιθανά με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, να δίνουμε στόχο σε διαφορετική μορφή βιοποικιλότητας, διότι η βιοποικιλότητα έχει υψηλή χρηστική αξία για τον άνθρωπο και εν γέννη και τα δάση είναι αυτά που ουσιαστικά δίνουν την ποικιλομορφία αυτής της βιοποικιλότητας. Με γνώμονα λοιπόν όλα τα παραπάνω, το πρόγραμμα «Συμμετέχω, τρέχω, προστατεύω» θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δεντροφύτευση, γιατί θα υπάρξουν και άλλες, την πρώτη δεντροφύτευση στην περιοχή Κολυμπαρίου και συγκεκριμένα στην Ορθόδοξη Ακαδημία και θα μας τα πει αναλυτικά ο Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κολυμπαρίου. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στις 9 η ώρα αναχώρηση από τη Δημοτική Αγορά και βέβαια η ομάδα δεντροφύτευσης έχει την υποστήριξη του ΚΤΕΛ, Χανίων Ρεθύμνου, με την ευγενική υποστήριξη και τη χορηγία του κυρίου Τσουπάκη που μας μετακινεί όπου θέλουμε να δράσουμε. Έτσι λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτό και καλούμε όλους εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να είναι κοντά μας την Κυριακή το πρωί για να πραγματοποιήσουμε την πρώτη δεντροφύτευση και να κάνουμε πράξη το όραμά μας. Βέβαια, λεπτομέρειες θα μας πει η αρρωγός της προσπάθειας, η Διεύθυνση Δασών, η κυρία Σκλαβάκη, που ουσιαστικά είναι αυτή που μας στηρίζει και το Δασαρχείο και η Διεύθυνση Δασών και όλοι οι συνεργάτες για να κάνουμε πράξη τα οράματά μας και τα έργα μας. Δράκι, φυτεμένο σε ένα χώρο δικό σας και αν δεν έχετε χώρο κήπου μπορεί να έχετε στη βεράντα σας και μάλιστα θα πρότεινα ένα είδος από τα ενδυμικά φυτά της Κρήτης τα οποία είναι μοναδικά, σημαντικά, δεν είναι απαραίτητα να είναι δέντρο, μπορεί να είναι ένας θάμνος και έτσι λοιπόν θα συμβάλλετε κι εσείς
και οι γείτονές σας πιθανά που θα δουν εσάς στην προβολή της φοιτικής, μάλλον στην αποδοχή στην καθημερινότητά μας της φοιτικής χλωρίδας και της φοιτικής ποικιλότητας που έχουμε σαν τόπος, όχι μόνο σαν Κρήτη, σαν Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα σαν Χανιά. Και ξεκινώντας από αυτό, να πω πράγματι, μια που μου δώσατε το λόγο, ότι θεωρούμε και εμείς ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μια δράση σαν το μαραθώνιο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος με το φυσικό περιβάλλον. Ήδη αθλητισμός και φυσικό περιβάλλον πάνε μαζί. Ο άνθρωπος μέσα στο φυσικό περιβάλλον, εάν είναι πολύ κοντά, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά. Η δασική υπηρεσία στηρίζει προφανώς και αυτή την προσπάθεια με όσα μέσα μπορεί να διαθέτει ως δημόσια υπηρεσία, όχι μόνο στον τομέα των αναδασώσεων, που είναι ένα σημαντικός τομέας η αναδάσωση ή ο εμπλουτισμός οικοσυστημάτων που είναι υποβαθμισμένα, αλλά και με όποιες δράσεις σταδιακά θα επιλεγούν για την προστασία της σημαντικής βιοποικιλότητας και των σπάνιων φυτών που έχουμε σαν Κρήτη και σαν Χανιά, τα οποία μάλιστα την χάνουν της διεθνούς αποδοχής και του διεθνούς ενδιαφέροντος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι αυτές οι προσπάθειες ξεκινούν από την Ορθόδοξη Ακαδημία. Είναι γνωστές οι δράσεις, οι περιβαλλοντικές και η ιδιαίτερη ευαισθησία που αυτό το Ίδρυμα έχει και μάλιστα η ευαισθησία που είχε και το τιμόμενο πρόσωπο ο μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης προς το φυσικό περιβάλλον αυτού του τόπου και αυτού του νομού. Έτσι λοιπόν θα είμαστε και η υπηρεσία μας θα είναι παρούσα και με κλιμάκιό της και την Κυριακή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και για την προστασία των συγκεκριμένων εκτάσεων. Προτείνουμε και επαφορμή ώστε κάθε δήμος, κάθε φορέας θα μπορούσε να επιλέξει και θεματικά μια δράση σε μια μικρή περιοχή, να γίνει αποδεχτή από τους κατοίκους και αυτό να αναδεικνύεται και να πάρει μια πληρέστερη μορφή και να αποτελέσει ως πόλο έλξης σε συνδυασμό με αυτόν τον θεματικό τουρισμό, τη σύνδεσή του με το βοτανικό πια τουρισμό, τον περιβαλλοντικό τουρισμό ή και άλλες δράσεις όπως είναι ο εκκλησιαστικός κλπ. Άρα συνεπώς με την επιτάχυση της τουριστικής περιόδου στον τόπο μας, που πιστεύω ότι πληρεί πάρα πολλές προϋποθέσεις. Και επίσης, ξεκινώντας από αυτό που είπα, το δασικό φυτώριο Χρυσοπηγής, πάντα με τα μέσα που διαθέτει και με τη σημαντική εθελοντική πολλές φορές προσφορά των υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, μπορεί ακόμα και να παράξει στοχευμένα φυτά για επόμενες δράσεις που θα είναι ειδικά για το μαραθώνιο ή για κάποιο συγκεκριμένο Δήμο, συνδέοντάς τον με το μαραθώνιο, ώστε πράγματι όλοι μαζί να καταξιώσουμε σε διεθνές επίπεδο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αυτό το σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν θα γίνει ένα γεγονός διεθνές, σε ένα τόπο μοναδικό, με μοναδικό φυσικό περιβάλλον, που αξίζει τη συμβολή όλων μας για τη διατήρηση και προστασία τους. Τρία μόνο σημεία θα ήθελα να έτσι υπομορφή ευαισθητοποίηση στην όμορφη αυτή προσπάθεια. Χαιρόμαστε για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι αυτή η περιβαλλοντική δράση ξεκινά από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Όπως ακούσατε, ο μαραθώνιος είναι αφιερωμένο στον μακαριστό Κισάμου και Σελήνη κυρό Ειρηναίο Γαλανάκη. Είναι ο ιδρυτής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, που μέσα από τις ευαισθησίες που είχε κυρίως και στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις περιβαλλοντικές με αναφορά το Μουσείο Κρητικών Βοτάνων, περίπου 3.000 βότανα αυτή τη στιγμή στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, δωρεά ενός μεγάλου βοτανολόγου, του κυρίου Ζαφράν.
Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Το μήνυμα το οποίο έχει αυτή η περιβαλλοντική δράση είναι «συμμετέχω, τρέχω, προστατεύω». Έτσι λοιπόν και ο Ειρηναίος Γαλανάκης είχε ως οδικό χάρτη του μαραθωνίου την συλλογικότητα. Δεύτερον, μπορούσε και έβλεπε πολύ πιο μακριά, έτρεχε θα λέγαμε, πολύ πιο μπροστά από τα γεγονότα, γνώριζε τα αποτελέσματα και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα του μαραθωνίου της ζωής. Και τρίτον, και το πιο σημαντικό, προστάτευε παντιοτρόπως κάθε μορφή ηθών και εθίμων και κυρίως των αξιών εκείνων που σημάδεψαν το νησί, που σημάδεψαν την Κρήτη μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εγώ πιστεύω και το θέτω ως πρόταση ότι χρειάζεται να βγει ένα φυλάδιο ή θα μπορούσε να γίνει και μία ημερίδα πριν την έναρξη του μαραθωνίου αφιερωμένη στον μεγάλο, συγγνώμη, αυτόν εκκλησιαστικό άνδρα της Κρήτης, να δούμε ποιες ήταν οι αξίες του, που είχε, πώς έβλεπε το μέλλον της Κρήτης και πώς έβλεπε όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή περνούν στα χέρια μας, αλλά και να γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και τι έκανε εν ζωή. Το τρίτο και τελευταίο, πιστεύω ακράδαντα ότι όλες αυτές οι μεγάλες αθλητικές δράσεις, οι κορυφαίες αυτές οι αθλητικές δράσεις, ανήκουν στην κατηγορία της διπλωματίας του αθλητισμού. Θα πρέπει να τις περιβάλλουμε με πολύ αγάπη, με σεβασμό, όλοι οι πολίτες να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν πραγματικά να αναδειχθεί και η Κρήτη και η Ελλάδα μέσα από αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία και δράση. Και ελπίζω και εύχομαι ότι και στον τέταρτο αυτομαραθώνιο η Ακαδημία θα είναι δίπλα στην προσπάθεια και φυσικά στον πέμπτο και στη συνέχεια θα είμαστε δίπλα σας για την καλή επιτυχία. Κατά πρώτον θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη του ΣΔΙΧ για την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για τη διοργάνωση αυτού του μεγαλόπνοου πονήματος, τέλος πάντων, τη διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να συνδράμω διοργανωτικά κι εγώ αυτούς τους ανθρώπους και τους όλους που τους περιστοιχίζουν. Δυστυχώς, λόγω της δικηγορικής μου ιδιότητας και λόγω ελλείψης χρόνου, δεν μπορώ. Όποτε χρειάστηκε, κύριε Πρόεδρε, για τα καθαρά νομικά, έδωσα το παρόν. Από εκεί και πέρα, χαιρετίζω την έναρξη των εκδηλώσεων για το Μαραθώνιο Κρήτης νωρίτερα από ότι πέρσι. Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό η διοργάνωση, οι εκδηλώσεις να ξεκινάνε νωρίτερα και γενικά η δημοσιοποίηση του Μαραθωνίου να είναι λίγο καλύτερη από όταν πέρσι, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες συμμετοχές με τα πολλαπλά ωφέλη που υπάρχουν για το νησί και για την χώρα μας. Από εκεί και πέρα, σε καθαρά αθλητικό κομμάτι, θα προσπαθήσω κι εγώ με τη συμμετοχή μου, αν με έχει καλό Θεός, να δώσω κι εγώ το δικό μου μήνυμα και να παροτρύνω όσο μπορώ, ώστε να βάλουν το τρέξιμο και γενικά την άθληση στη ζωή τους. Γιατί πραγματικά το ένα μήνυμα που πρέπει να περνάει ο μαραθώνιος είναι ότι όλοι μπορούμε να τρέξουμε, πρέπει πέρα από το πνεύμα μας να κοιτάμε και λίγο το σώμα μας και να κρατάμε υγιές στο σώμα μας. Και το τρέξιμο είναι μια εύκολη και προσιτή σε όλους σε άθληση. Δεν χρειάζεται τίποτα πέρα από να ζευγάρει παπούτσια και να βγουν στον δρόμο να τρέξουν. Από εκεί πέρα, καλή αρχή και να είναι καλά όλοι στη μεγάλη αυτή προσπάθεια μέχρι να φτάσουμε στις 21 Απριλίου που είναι μαραθώνιος. Μακρηγόρησαν οι προηγούμενοι τους ή άλλους. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σε συνομιλία που είχαμε τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος είχε κληθεί εδώ, αλλά δεν μπορεί να έρθει, μου είπε ότι και αυτός από την πλευρά του, κύριε Πρόεδρε, θα δώσει το παρόν. Όσο μου λέει ζει και είναι καλά, το μαραθώνιο Χανιών δεν το χάνει. Θα δίνει πάντα το παρόν. Και ελπίζω να έχουμε ένα ωραίο αγώνα φέτος.